Είστε πολύ ωραίοι. Στάφη Τσολίδης, υπέροχο. Δόθηκε σήμερα αναβολή στην εκδίκαση της πολύκρωτης αυτούς υπόθεσης. Πρώτον για το γεγονός ότι όπως ήρθαν οι αστυνομικοί που προέβησαν στις συλλήψεις, που είναι καθοριστικό για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας αυτά και να αποδειχθεί, αν και κατά πόσο, για τις κατηγορίες τις οποίες εισάγονται ενώπιον του τριμελούς μυμελωδικίου Θεσσαλονίκης, τα 49 άτομα είναι ορθές. Και δεύτερο, για το γεγονός ότι δεν υπήρξε πολιτική αγωγή, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την εφαρμογή του 168 περί διαταράξεως. Η ΕΔΡΑ έκρινε ότι δεν πρέπει να δώσει, όπως ο νόμος προβλέπει, πρώτα τη 48-ωρη αναβολή, αλλά κατευθείαν πήγαμε εντός 15 μέρων και έτσι η νέα δίκη ορίστηκε για τις 29 Μαρτίου και η ώρα 12 το μεσημέρι. Είναι όλοι ελεύθεροι, δεν επέβη από κανέναν θέμα και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι κάποιοι κατηγορούμενοι ήθελαν να δικαστούν σήμερα. Αυτό δείχνει ένα φρόνημα της νεολαίας, το οποίο πρέπει να γίνει μήνυμα στην ελληνική κοινωνία. Δεν υπήρξε μα καμία παράνομη πράξη, μα καμία, είναι όλα κατασκευασμένα. Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί αυτή η σημερινή ταλαιπωρία νέων ανθρώπων, 20 χρονών, 19 χρονών, δεν ξέρω τι εξυπηρετεί. Πάντως δεν εξυπηρετεί την απονομή της δικαιοσύνης.